Ήπειρος Λαρισαίων βρέθηκαν γύρω από τη γέφυρα του Ποινίου ποταμού, δίπλα στον Αγίο Αχίλιο, όπου τελέστηκε σήμερα τη μέρα των Θεοφανίων ο αγιασμός των υδάτων από τον Μητροπόλητη Λάρισα και την Ναύου, κύριο Ιερώνυμο. Σήμερα ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομε συν το ανάρτο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώμιο σου πνεύματι. Βούτυξαν αρκετοί τολμήροι όμως. Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο 39χρονος Αθανάσιος Καραπαρίσης Φανοπιός, ο οποίος έπεσε τα κρύα νερά του Ποινίου ποταμού μαζί με το γιο του. Πρώτη φορά που πέφτω, ναι, πρώτη φορά στα χρονικά μου, ναι, πρώτη φορά είναι που πέφτω στο ποτάμι. Ναι. Είχατε κάποιο τάμα φέτος και αποφασίσατε? Όχι, αποφάσισα, έχει πέσει άλλη μια φορά ο γιος μου και το λέω φέτος θέλεις να πέσουμε, το λέω στο ποτάμι και μου λέει ναι, θέλω να πέσουμε. Και ήταν η πρώτη φορά και η πρώτη φορά που έπιασα στο σταυρό. Πόσο χρονών ο μικρός? Ο μικρός είναι 14 χρονών, πάει Δευτέρα γυμνασίου. Χάρηκα πολύ που βούτυξα για την ευλογία που πήρα από το Σταυρό και για αυτή την ημέρα που είναι σήμερα και χάρηκα πάνω απ' όλα για τον πατέρα μου που έβγαινε στο Σταυρό. Αυτό, αισθάνομαι περήφανος, πολύ χαρά, γιατί ο Χριστός βαπτίζεται, αυτό, και χαίρομαι πάρα πολύ. Στη σημαντικότητα της ημέρας αναφέρθηκαν βουλευτές του νομού. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλες και σε όλους, τα φώτα να διαλύσουν τα νέφη της σύγχυσης και της πλάνης που δυστυχώς εν μέσω πανδημίας στις μέρες μας βρίσκουν έφορο έδαφος, καθώς το διαδίκτυο περισσεύουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Καλή φώτιση, το φως και μόνο το φως το αληθινό να φωτίζει τα βήματα όλων μας με πνεύμα συνέσεως όπως πριν λίγο ψάλαμε. Και κάτι ακόμη, καθώς σήμερα αγιάζονται τα ύδατα, αγιάζεται των υδάτων η φύσης όπως γράφει ο Ιερός Ημνοδός, ας ξαναπροβληματιστούμε για τις σχέσεις μας με τη φύση, με το περιβάλλον. Το νερό είναι ζωή και ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλία που απειλείται από ερημοποίηση, οφείλουμε να κάνουμε καθημερινά πράξη την ορθολογική διαχείριση του νερού. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στη φύση, είναι εν τέλει σεβασμός στη δημιουργία, στον δημιουργό, στην κτήση και στον κτίστη των απάντων. Είναι κατεξοχήν ορθόδοξη στάση ζωής. Χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλες και σε όλους. Τα Θεοφάνεια τα οποία γιορτάζουμε σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Και βεβαίως φέτος είναι υπό καλύτερες συνθήκες σε σχέση με πέρυσι. Πρέπει να πω, ευχαριστώντας τους υγειονομικούς οι οποίοι κρατάνε τη χώρα τα δύο αυτά χρόνια όρθια, τους εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι φροντίζουν για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων στα σχολεία και τους αστυνομικούς μας που φροντίζουν για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, θέλω να πω να φωτίσει ο Θεός, να φωτίσει σήμερα το Άγιο Πνεύμα και όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται κατά του εμβολίου. Το εμβόλιο, ο εμβολιασμός είναι πράξη χριστιανική, είναι πράξη αυτοσεβασμού, είναι πράξη αλληλοβοήθειας, είναι πράξη αλτροϊσμού και σώζει ζωές. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή φώτιση. Νωρίτερα τελέστηκε και η Θεία Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, χωρίς ατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσκη Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.